Συναδέλφισες και συνάδελφοι, φίλοι και φίλες μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστούμε το Εργατικό Κέντρο Λαμίας για την υποδοχή, για τη σημερινή βοήθεια που μας έδωσε για να στήσουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Ξέρετε, θα πρέπει να ξέρετε συνολικά την εικόνα γύρω από τη Λάρκο και γιατί τη χαρακτηρίζουμε εθνικό έγκλημα. Όταν λέμε Λάρκο, μιλάμε για την επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της τα μοναδικά κοιτάσματα νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λέμε Λάρκο, μιλάμε για το εργοστάσιο παραγωγής σιδερονικελίου που είναι το μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λέμε Λάρκο, μιλάμε για την επιχείρηση, τη δική μας επιχείρηση, την ελληνική επιχείρηση, που το 2004 είχε μεγαλύτερη παραγωγή από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή είναι η Λάρκο. Και θεωρούμε ότι το έγκλημα που διεξάγεται εδώ και 4 χρόνια και πάει να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, πρέπει να προβληθεί. Να προβληθεί για να το σταματήσουμε. Να τους πάρει η ντροπή, αυτούς που το ψήφισαν, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν θα τα πάρω από την αρχή, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Θα πει κάποιος, από τότε που σταμάτησε μέχρι σήμερα, από τότε που σταμάτησε, από τον Αύγουστο του 22 μέχρι και σήμερα, η Λάρκο έχει πουλήσει προϊόντα πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Και η μισθοδοσία μας δεν έχει ξεπεράσει τα 20. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή έχει 20 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της. Θα μας ρωτήσει κάποιος ξανά, τα έδωσε ή δεν τα έδωσε. Τα έδωσε. Τα έδωσε και με ψευδές αίτημα ότι είναι για τη μισθοδοσία μας. Τα έδωσε στους μεγαλοπρομηθευτές, όπως είναι η ΔΕΗ. Αυτοί τα πήραν τα 110 εκατομμύρια. Όπως είναι οι εισαγωγές που κάνανε στο Γεάθρακα και σε διάφορες πρώτες ύλες που χρειαζόταν η Λάρκο κατά τη λειτουργία της από μονοπόλιους, από μονοπωλιακά επιχειρηματικά συμφέροντα που την προμηθεύαν. Εκεί πήγαν. Άρα το οικονομικό, η οικονομική αιμορραγία όπως γράφει το δελτίο τύπου που βγήκε στις 29 Μάρτη από το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι οι εργαζόμενοι. Είναι το σχέδιο της κυβέρνησης και πρέπει να απολογηθούν σε όλους σας για το πού πήγαν τα χρήματα των Ελλήνων φορολογωμένων. Ένα. Δεύτερο. Διάολος να το πάρει, λέμε εμείς οι εργαζόμενοι, άμα είναι να ξαναλειτουργήσει. Τελικά, τι ακριβώς είναι ο νέος επενδυτής. Ο νέος επενδυτής, μέσα στο Υπουργείο μας το είπαν, ότι τελικά δεν θέλει να την επαναλειτουργήσει τη Λάρκο. Θέλει να την κάνει scrap, δηλαδή να την ισοπεδώσει. Και κάποια στιγμή, μελλοντικά, εάν η αγορά νικελίου προσφέρεται, να επενδύσει σε άλλες μεθόδους. Απ' τη Λάρκο δεν περνά κανένας. Δεν θα βγούμε έξω από τις εργασίες μας. Όπως διώξαμε τους εργολάβους φύλαξης, θα διώξουμε οποιονδήποτε επιχειρήσει να πειράξει τα παιδιά μας, τους αρρώστους μας. Εκεί είναι ο τόπος μας. Θα συνεχίσουμε. Σας καλούμε όλους στις 17 Απρίλη στη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης που πραγματοποιείται με τον Γιώργο Νταλάρα και τη Φωτεινή Βελεσιώτου. Σας καλούμε να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε όλοι μαζί, ένα μέτωπο, να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί. Δεν θα επιτρέψουμε να κλείσει Λάρκο, αγωνιζόμαστε για να ξανακαπνίσει τσιμινιέρα της. Γιατί ο ίσκιος από την κάπνα της που έφερνε φόβο και ο δορυβός της και οι εκρήξεις της που έφερνε φόβο σε οποιοδήποτε περαστικό για 5 χωριά στο νομό μας, για άλλα 15 χωριά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η κάπνα, αυτός ο ίσιος, είναι ο ήλιος μας, είναι η ζωή μας, είναι το φεγγάρι μας, είναι η ανάσα μας,
είναι το μέλλον μας, είναι η εργασία μας, θα την ξανακαπνίσουμε, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, κάτω δεν το βάζουμε, θα απολογηθούν, το ξέρουμε ότι είστε μαζί μας, διαδώστε την αλήθεια, δεν θα τους περάσει, σας ευχαριστούμε. Στο Εργατικό Κέντρο Λαμίας, συνάδελφοι και από άλλα σωματεία, στέλνουμε απεργιακό κάλεσμα σε όλη την πόλη και τον νομό, στους εργάτες και τις εργάτριες μέσα στα εργοστάσια που έχουν σπάσει τα χέρια και τη μέση τους, στους οικοδόμους που σακατεύονται από τα εργοδυτικά εγκλήματα, εργατικά ατυχήματα τα λένε, στους συναδέλφους μας στο εμπόριο, στο σούπερ μάρκετ, στα γραφεία, στον επισυντισμό, τους ντελιβεράδες, τους νέους και τις νέες. 17 Απρίλη απεργούμε και έχουμε κάθε λόγο να το κάνουμε. Απεργούμε γιατί δεν μας ταιριάζει η χαμοζωή που μας έχει επιβάλει η κυβέρνηση και τα αφεντικά της. Η πολιτική της φτώχειας, των απολύσεων που κλείνει εργοστάσια, που αφήνει τη ζωή του λαού απροστάτευτη. Απεργούμε γιατί ο μισθός δεν βγάζει μήνα. Γιατί βδομάδα-βδομάδα, μέρα-τη-μέρα, για μας και για τις οικογένειές μας είναι ένας αγώνας δρόμου για να τα βγάλουμε πέρα. Η ακρίβεια μας έχει τσακίσει το εισόδημα. Τρέμουμε να ανοίξουμε τους λογαριασμούς και να πάμε σούπερ μάρκετ. Και την ίδια ώρα οι σούπερ μαρκετάδες, οι όμιλοι της ενέργειας και η φάρα τους κολυμπάνε στο χρήμα. Απεργούμε γιατί κάθε κοινωνική μας ανάγκη την έχουν συνθλίψει. Την έχουν κάνει εμπόρευμα και τη μετράν σε χρήμα. Απεργούμε με λίγα λόγια γιατί όπως λένε και οι εργαζόμενοι στις περιοδίες που πάμε μέσα στους χώρους δουλειάς, δεν πάει άλλο. Στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Έχουμε σφίξει τα χέρια από την πρώτη στιγμή, έχουμε περπατήσει χιλιόμετρα μαζί και δηλώνουμε ότι θα το πάμε μέχρι τέλος. Στέλνουμε μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Σε αυτή τη φάση που βρίσκεται ο αγώνας είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη η αλληλεγγύη να συνεχίσει και να δυναμώσει. Ο αγώνας της ΛΑΡΚΟ είναι δικός μας αγώνας. Γι' αυτό πήραμε την απόφαση σαν εργατικό κέντρο την απεργιακή συγκέντρωση του νομού να την πάμε στη Λάριμνα. Με φόντο το εργοστάσιο στη ΛΑΡΚΟ, εκεί που χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης, εκεί που θα έχει στραμμένα τα μάτια της όλη η χώρα. Καλούμε όλους και όλες στη συγκέντρωση στη Λάριμνα 12.30 με τη συναυλία αλληλεγγύης με τον Γιώργο Νταλάρα και τη Φωτεινή Βελεσιώτου. Να γεμίσουμε τα λεωφορεία. Θα ξεκινήσουν από τη Λαμία, από την οδό του Νάρα 10.30. Συντονιζόμαστε με τα σωματεία, με το Εργατικό Κέντρο Λαμίας.